Την οπωρεινό τσουνάμι ανατιμήσεων πνίγει τα νοικοκυριά. Τα απορροκυπευτικά μετατρέπονται σε είδο πολυτελεία και είναι απλησίαστα για αρκετού καταναλωτέ. Αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία τη Ελστάτ με τι τιμέ των λαχανικών το Σεπτέμβριο να ανεβαίνουν κατά 7,3% και των φρούτων κατά 9,1% σε σχέση με τον Αύγουστο. Την ίδια ώρα, αυξάνεται και η ψαλίδα των αγροτικών προϊόντων από το χωράφι στο ράφι. Από τότε που έγινε αυτή η πλημμύρα στη Θεσσαλία, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από πέρυσι, δηλαδή όλα ανατιμήθηκαν και έμειναν εκεί. Δεν, δεν υπάρχει καιρό που έχω να δω κάτι το οποίο έχει, γίνει, έχει μειωθεί η τιμή του. Του μισθού που παίρνουν και αυτά που. Ε, δεν φτάνεται. Δηλαδή η αγορά τη Ελλάδα είναι πιο ακριβή από τη Ευρώπη. Πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα δεν είναι, γιατί δεν ανέβηκαν και οι μισθοί. Οπότε είναι... αυτό είναι ο πληθωρισμό. Ότι οι μισθοί δεν ανεβαίνουν και όλα τα υπόλοιπα ακριβένουν. Από τα λαχανικά, στα κρεατικά, στα δημητριακά, ξέρω εγώ, στα πάντα. Στο γάλα. Στο γάλα. Η μειωμένη παραγωγή μετά τις 15 Αυγούστου οδηγεί σε ανατιμήσεις, καθώς είναι ακόμα η αρχή της νέα καλλιεργητικής περίοδου και οι ποσότητες που διοχετεύονται στην αγορά είναι πολύ μικρές. Την ίδια ώρα η λειψιδρία και η παρατεταμένη καλοκαιρία φέρνουν προβλήματα στη σοδιά. Και μέχρι τις 15 του Αυγούστου υπήρχε πληθώρα προϊόντων τόσο στον κάμπο της Εράπης, όσο και γενικά στην Κρήτη. Οι τιμές μέχρι εκείνη την περίοδο ήταν εξευτελιστικές, δηλαδή δεν μπορούσαμε καν να πουλήσουν τα προϊόντα μας. Η, η, η παραγωγή έγινε μηδενική. Οι ανθρώποι ξεπατώσαν τα προϊόντα του, δεν μπορούσαν να τα υποστηρίξουν και είχαμε αυτή την απότομη αύξηση των τιμών από τι 15 του Αυγούστου και μετά. Αγκάθι που επιμένει το κόστο παραγωγή που, όπω λένε οι αγρότε, έχει σημειώσει άνοδο τουλάχιστον 30%. Φέτο παρουσιάστηκε πλέον και το πρόβλημα τη λειψιδρία. Έχουμε έλλειψη νερού, οπότε πολλοί παραγωγή ήταν συγκρατημένη, δεν προχώρησαν σε φυτέψεις, Είχαμε και ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, που αυτό αναγκαστικά οδήγησε σε μείωση τη παραγόμενη ποσότητα των θερμοκηπίων. Οι αυξήσει οφείλονται σε ένα βαθμό και στα ακριβά εργατικά χέρια. Ενδεικτικά, το εργατικό κόστο στην καλλιέργεια ενό τρέματος κυπευτικών από 3.000 ευρώ έχει εκτιναχθεί σε τουλάχιστον 5.000 ευρώ. Πολύ επιγραμματικά θα πω ότι ενώ το κόστο αναστρέμα των εργατικών ήταν γύρω στα 3 με 3,5 χιλιάρικα, αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από 5.000 ευρώ αναστρέμα το κόστο του εργατικού. Με φόντο τη ανατιμήση, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την εφαρμογή μείωση τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά που ξεκινάει στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Όπω επισημάνθηκε, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμη περίπου η πρώτη 120 κωδική προϊόντων με νέε μειωμένε τιμέ. Οι μειώσει τιμών για αυτού του 120 πρώτου κωδικού θα κυμαίνονται από 6 έω 15%. Μέχρι το τέλο Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμε περίπου η πρώτη 120 κωδικοί προϊόντων με νέε μειωμένε τιμέ, ενώ σταδιακά θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 600 κωδικοί προϊόντων διαφόρων προμηθευτών. Οι παραγωγοί τη Ιερά εκτιμούν πω στι επόμενε εβδομάδε, όταν αυξηθεί η παραγωγή, οι τιμέ θα πέσουν σε πιο προσιτά για τον καταναλωτή επίπεδα.